1,5 λεπτό. Θα ήθελα να σχολιάσω ορισμένα πράγματα που ακούστηκαν, εφόσον δεν έχουμε με βάση αυτό το στενό περιθώριο τη δυνατότητα να κάνουμε ανοιχτό διάλογο. Παρ' όλα αυτά, στις τοποθετήσεις του κ. Μημαράκης αναφέρθηκε σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα που αφορούν την οικονομία. Το ένα αφορά την τοποθέτηση που κάνει το τελευταίο διάστημα η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο κ. Μημαράκης, λέγοντας ότι εμείς μέσα από αυτή τη σκληρή διαπραγμάτευση και τη συμφωνία που φέραμε χρεώσαμε τη χώρα επιπλέον 90 δισεκατομμύρια ευρώ. Και επειδή, εντάξει, κατανοώ, ο κ. Μημαράκης δεν είναι οικονομολόγος, ούτε και εγώ είμαι, αλλά τα έμαθα, θα ήθελα να το εξηγήσω ως μία πράγματα. Πρώτον, τα 86 δισεκατομμύρια ευρώ της χρηματοδότησης που καταφέραμε δεν είναι καθαρός δανεισμός, δεν επιβαρύνει το χρέος, γιατί ανακυκλώνει τα τοκοχρεωλήσια που εσείς μας φορτώσατε 40 χρόνια τώρα και μάλιστα με πολύ χαμηλότερα επιτόκια από το 4,5% και 3,5% που είχατε εσείς. Δεύτερον, το θέμα του χρέους. Η αναδιάρθρωση του χρέους. Είπατε ότι δεν υπάρχει πουθενά θέμα αναδιάρθρωσης χρέους. Η αναδιάρθρωση του χρέους είναι μια πραγματικότητα. Υπάρχει στην απόφαση του EuroSummit το 10 Ιουλίου, μετά το πρώτο review θα γίνει. Υπάρχει στην έκθεση του Δούνου του που ακολούθησε μετά στις 14 Ιούλη που μιλάει για δραματική περίοδο χάριτος που χρειάζεται το ελληνικό χρέος. Υπάρχουν στις δηλώσεις του Ντράγκη 16 Ιουλίου που μιλάει για την αναμφισβήτητα αναγκαία ελάφρυνση του χρέους που θα γίνει τις επόμενες μέρες. Υπάρχει στην ανάλυση χρέους της Κομισιόν και υπάρχει και αυτή τη στιγμή συζητιέται στο Euro Working Group που έγινε 31 Μαΐου, 31 Αυγούστου, στο Euro Group που θα γίνει μεθαύριο και εμείς ήδη ετοιμαζόμαστε γι' αυτό τη στιγμή που εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει. Ευχαριστούμε. Άρα, τον κύριο ποιος Τσίπρα. Είναι ικανότερος να διαπραγματευτεί και να διεκδικήσει, εσείς λέτε ότι δεν υπάρχει τίποτα ή εμείς τον κύριο που ήδη Τσίπρα, ετοιμαζόμαστε και θα φέρουμε μια μεγάλη κατάκτηση. Ας κρίνει ο ελληνικός λαός. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Τσίπρα. Ολοκληρώθηκε ο χρόνος.